Λοιπόν, τι είχα πει για την περιφέρεια, για τους αντιπεριφερειάρχες. Πρώτος σε σταυρούς ή τελευταίος για τον κύριο Τρεπεκλή, για τον νέο περιφερειάρχη, είναι το ίδιο. Ακριβώς. Γιατί, ναι μεν έχουμε τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, τον κύριο Άνθη, θα καταλαμβάνει έτσι τη θέση αυτή, αλλά ο κύριος Δήμου, που ήταν τελευταίος σε σταυρούς, έγινε περιφερειάρχης, χωρικός, αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας. Ακριβώς. Να του ευχηθούμε καλή δύναμη και συγχαρητήρια και στους δύο, και στον κύριο Άνθη. Λοιπόν. Πάντως το έχεις πει στη Διονύση και πολλοί σου λέγανε όχι τώρα, μα δεν είναι. Εσύ επέμενες ότι έτσι είναι. Γι' αυτό εμάς δεν μας είπε τόσο κεραυνό στην αίθρια όταν ακούσαμε τον όνομα του κύριου Δήμου. Α, τι ξέραμε. Έτσι. Να πω ότι πλην του τουρισμού που το κράτησε ο κύριος Τρεπεκλής, όλα τα έδωσε ο κύριος Τρεπεκλής. Και θέλω να σημειώσω και κάτι ακόμα πολύ σοβαρό. Ναι. Σε όλα τα νησιά έδωσε από μία θεματική αντιπεριφέρεια. Mm-hmm. Πλην της χωρικής, έτσι, έδωσε και από μία αντιπεριφέρεια επιπλέον. Καλό αυτό. Ναι. Καλό αυτό, πάρα πολύ καλό. Συγχαρητήρια. Και θέλω να δούμε το ρεπορτάζ ποιοι κατέλαβαν τις θέσεις του αντιπεριφερειάρχου. Πάμε. Αρχικά ανακοινώθηκαν οι πρώτοι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες. Πρόκειται για τους Κωνσταντίνος Καποδίστρια για την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, Αντώνης Δουβίτσας για την Λευκάδα, Σωτήρης Κούρης για την Κεφαλονιά και Αλέξανδρος Δήμου για την Κέρκυρα. Αναπληρωτής περιφερειάρχης ορίστηκε ο περιφερειακός σύμβουλος Χρήστος Άνθης. Στην συνέχεια ανακοινώθηκαν και όλοι οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες. Σύμφωνα με την απόφαση Σάβας Κουλούρης, αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Εμπορίου. Γιώργος Μάμαλος, Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού. Εμιλία Μόσχου, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Καινοτομίας. Σπύρος Ιωάννου, Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Ελένη Παπαναστασά του Γεωργίου, θεματική αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας και απόδημου ελληνισμού, Κωνσταντίνο Τσιριγότη, θεματικός αντιπεριφερειάρχης Γεωργίας και Θεόδωρο Κοτζιάλη, αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής πολιτικής. Επίσης, Γιάννης Αρμενιάκος, αθλητισμού και νεολαίας, ενώ άμυστοι ορίστηκαν Σπύρος Αργυρός, μικρών νησιών και ενδοπεριφερειακών συγκοινωνιών, Ευτυχία Ζουριδάκη, αντιπεριφερειάρχης βιομηχανίας και φυσικών πόρων, και επίσης υπεύθυνη περιφερειακή σύμβουλη στους τομείς της συγκοινωνίας ορίσε το Μιχάλης Διαβάτης και στα θέματα υγείας και παιδείας ο Γιάννης Ζήκος. Το είδαμε λοιπόν αναλυτικά το ρεπορτάζ και απλά με την επισήμαση ότι ο κύριος Άνθης πήρε και του πολιτισμού, κάτι που ανακοινώθηκε χθες με καινούργια έτσι ανακοίνωση. Κράτησε μόνο το τουρισμού ο κύριος Τρεπεκλής, ενώ σκεφτόταν να κρατήσει και τον πολιτισμό, δεν το κράτησε τελικά. Να πούμε ότι έχουμε και δύο δηλώσεις. Θα ακούσουμε την πρώτη από τον κύριο Δήμο, τον Αλέκο Δήμο, ο οποίος ανέλαβε αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας. Να την ακούσουμε. Πάμε να την ακούσουμε. Καταρχήν, να σας ευχηθώ χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους πολίτες των Ιωνίων νήσων. Με αγάπη, ευτυχία και ευημερία. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, τον κύριο Γιάννη Τρεπεκλή, για την τιμητική πρόταση που έκανε σε μένα να λάβω αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Θέλω να σας τονίσω ότι θα εργαστούμε σκληρά, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κερκυραϊκός λαός και οι πολίτες των Ιωνίων Νήσων. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ομαλοποίηση της καθημερινότητας των πολιτών. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, ούτως ώστε να ανταποκριθούμε άμεσα στις υποχρεώσεις μας. Και επίσης πάμε να δούμε και μία ακόμα δήλωση του κυρίου Γιώργου Μάμαλου ως τεχνικών υπηρεσιών, όπως λες και εσύ. Ένα δύσκολο έργο, πραγματικά. Είναι δύσκολο έργο γιατί ο κύριος Μάμαλος δεν είναι μηχανικός. Έτσι, εγώ πιστεύω ότι θα καταφέρει. Θέλει απλή λογική εκεί πέρα και ελπίζω να τα καταφέρει και γιατί είναι ηλεκτρική καρέκλα. Ακριβώς. Οι υποδομές εδώ στην Κέρκυρα έχουν τα μαύρα τους τα χάλια. Βέβαια, με ας κάνει έτσι λίγο να νιώθουμε λίγο ασφαλείς η παρουσία του Περιφερειάρχη, ο οποίος είναι μηχανικός, έτσι. Τεκτόνας μηχανικός. Και επομένως δεν θα έχουμε προβλήματα, πιστεύω.
Δεν θα έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μάμαλο. Πάμε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Γιάννη Τρεπεκτή, για την εμπιστοσύνη και την τιμή που μου έκανε ώστε να με ορίσει ως θεματικό αντιπεριφερειάρχη σε ένα τόσο σοβαρό χαρτοφυλάκιο όπως είναι των τεχνικών έργων και του προγραμματισμού. Από την πλευρά μου ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια. Από την πλευρά μου να ξέρετε ότι θα κάνω το παν δυνατόν ώστε να ανταπεξέλθω στις προσδοκίες τόσο του Περιφερειάρχη μας αλλά κυρίως των συμπολιτών μας που έχουν πολλές προσδοκίες από μας. Θέλω να γνωρίζετε ότι κύριο μέλημά μας θα είναι να συνεργαστούμε με τους πάντες, κυρίως με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με τα επιμελητήρια όπως έχει πει και ο Περιφερειάρχης μας, ούτως ώστε να λύσουμε τα χρονίζοντα προβλήματα αυτού του τόπου και κυρίως τα προβλήματα της καθημερινότητας. Και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, η καθημερινότητα και η ασφάλεια των συμπολιτών μας.